centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πες μου ρε Μαρούλα, πώς τα κατορθώσαμε και πάλι και τα φτιάξαμε έτσι? Εγώ θα ήθελα να μάθω να ποια ήταν η αιτία, το γιατί. Έπρεπε ουσιαστικά να υποβάλουμε κάποιες προτάσεις. Η Επιτροπή ζήτησε από τις κατατόπους κοινωνίες κάποιες προτάσεις για εκδηλώσεις. Φαίνεται ότι εκεί κάπου δεν συντονιστήκαμε κι εμείς και έτσι ήρθε το μοιραίο να είμαστε η μοναδική περιοχή της χώρας που να μην έχουμε, να μην είμαστε καν στο χάρτη. Το πιο άσχημο είναι ότι δεν μας βλέπω στο χάρτη. Από, απόντες. Είναι, και είναι η μοναδική περιοχή στη χώρα. Είναι εκπληκτικό. Από τα λίγα πράγματα που μπορεί κανείς να γνωρίσει μέσα από την τοπική ιστορία, είναι κάτι που θέλω να σου το διηγηθώ, να σου το περιγράψω. Μέσα από το βιβλίο του παλιού γυμνασιάρχη της Καστοριάς, του Παντελή Τσαμίση, αναφέρεται ότι στα 1800 οι Τούρκοι είχαν ήδη περικυκλώσει από ολόγυρα το Μεσολόγγι. Χρειάζονταν όμως ενισχύσεις και γι' αυτό πήρανε και από εδώ στρατεύματα. Ανάμεσά τους ήταν και ένας Καστοριανός τον οποίο τον υποχρέωσαν να κάνει κάποια χρέη και να ταΐζει τα ζώα στη διάρκεια του πήγαινε έλα, και αυτός ο άνθρωπος που ουσιαστικά έκανε χρέη αγκαρίας τους ακολούθησε έως το Μεσολόγγι που καίγονταν, και τότε μπήκανε όλοι για να καταλάβουν την πόλη. Ο ίδιος ο Καστοριανός με το όνομα Κωνσταντίνος Λιάνος πέρασε μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα που καίγονταν. Και εκεί βρήκε ένα σήμαντρο, δηλαδή μια ξύλινη σανίδα που τη χρησιμοποιούν συνήθως σε μονές και χτυπούν αντί καμπάνας. Με αυτό το σήμαντρο είχε ταφεί και ο Μάρκος Μπότσαρης, και έχοντας την πληροφορία αυτή το πήρε μαζί του. Το σκέπασε καλά καλά στην ώρα της επιστροφής για να μην γίνει αντιληπτό, το έφερε εδώ και το παρέδωσε στο δεσπότη της περίοδου εκείνης. Αυτό το σήμαντρο έμεινε μέχρι το 1916-18, δεν θυμάμαι πολύ καλά την ημερομηνία, και ξαναμεταφέρθηκε στο Μεσολόγγι από τους πρώτους στρατιώτες που ήρθαν να υπηρετήσουν την πατρίδα, και ήταν εδώ ο χώρος της όπου υπηρετούσαν. Αυτό και μόνο σε κάνει να... Στην απελευθερωμένη και πάλι Καστοριά. Έτσι. Πόσο κοντά βρίσκονταν στα γεγονότα κάποιοι άνθρωποι και μαθαίνανε. Κι άλλο ένα είναι ότι ο Χρήστος ο Πετκανάς, ένας από τους εξαιρετικούς ανθρώπους που κρατούσαν στη μνήμη τους βαθιά πολλά γεγονότα, έλεγε ένα τραγούδι το οποίο αφορούσε το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη. Λοιπόν, αν κάποιος έχει ένα στοιχείο και κάποιος άλλος έχει άλλα δύο και άλλα τρία και άλλα πέντε και άλλα δέκα, συμπληρώνουν τόσα πολλά πράγματα που δεν θα μπορούσε η Καστοριά να είναι απούσα αυτή τη στιγμή από μια τέτοια μεγάλη γιορτή. Και όμως είναι. Και όμως είναι. Το δυστύχημα είναι, Μαρούλα, ότι είναι η μοναδική περιοχή. Το είπα και νωρίτερα με τον Μιχάλη, να ξεχωρίζουμε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Δηλαδή λείπει μόνο μια κουκίδα. Λείπει μόνο μια περιοχή και αυτή είναι η Καστοριά. 23 χρόνια πριν γίνει η επανάσταση του 1921, η αδελφή Εμμανουήλ, ο Ρήγος Φεραίος, ο Τουρούνζιας από τη Σιάτιστα, η πιο κοντινή ας πούμε με εμάς, και άνθρωποι από τα νησιά, από την Κύπρο, από τη Χίο, από τα Γιάννα. Υπήρχαν άνθρωποι που έδωσαν όλοι τους με τη συμμετοχή τους το μήνυμα ότι 23 χρόνια πριν είχε συμβεί κάτι με αυτή την δολοφονία των αδελφών Εμμανουήλ και όλων των συνεργατών του Φεραίου. Κρίμα. Κρίμα, και μας στεναχώρησε πάρα πολύ, και πότε τη διπιστώνω σήμερα, Μαρούλα, στεναχώρησε πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν την ίστατη στιγμή πρέπει να διαρθωθεί αυτή,
Αυτή η ανορθογραφία στο χαρτί. Ναι, πρέπει να βρεθούμε, πρέπει να κάνουμε κάτι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι πρέπει... πάρα πολύ κρίμα να διαφημίζετε, γιατί θα διαφημίζετε παντού συνεχώς αυτό, οι 51 περιοχές. Ναι, ναι. 51 πρωτεύουσες νομών. Λείπει η 52η και αυτή είναι η Καστοριά. Είναι κρίμα πάρα πολύ κρίμα. Πάρα πολύ. Να συμπληρώσω ότι η μητέρα των αδελφών Εμμανουήλ ήταν της γνωστής οικογένειας Ζιάκα. Μάλιστα. Που κατάγονταν από τη Σιάτιστα και έδωσε πάρα πολλούς Μακεδονομάχους μετά στη συνέχεια. Ωραία. Αυτά και καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρούλα. Αν μπορούμε καλά. Και καλή χρονιά. Και καλή χρονιά. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.